Πάμε στο μπάσκετ, καθώς έχουμε Παρασκευή. Σήμερα έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με αγώνες για την Στοίχημα Μπάσκετ Λίγκ. Έχουμε μαζί μας τον Στέργιο Καλύβα, πρώην προπονητή του Ηρακλή και στις εθνικές ομάδες και του ΠΑΟ και του Πανεωνίου. Βλέπει το πρωτάθλημα, βλέπει Ευρωλίγκα, βλέπει τα πάντα. Κότς, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, άκου για το Ζαμπά και σκεφτώ υπάρχει μπασκετμπολίστα Ζαμπά που δεν ξέρω, αλλά μετά κατάλαβα. Εντάξει, είμαστε πολυαθλητική εκπομπή, καλύπτουμε τα πάντα και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τα πάντα. Ναι, λοιπόν, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που οι ομάδες μας έρχονται, πάνε μάλλον σε παιχνίδια δύσκολα και με δυσκολίες. Είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε την κατάσταση. Ναι. Τι γίνεται στην μπασκετομάνα, να αισιοδοξούμε, είμαστε σε ένα τέλμα, κάποιες ομάδες αφήνουν ένα στίγμα αισιοδοξίας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Νομίζω ότι το μπάσκετ έτσι πως είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά οι δύο ομάδες μας, ο Άρης και ο Ηρακλής, ουσιαστικά, και δεν το λέμε εμείς, αλλά το λέει η πραγματικότητα, στο μπλέξιμο που έχουν με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σίγουρα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ναι. Άλλες μεγαλύτερες, άλλη ομάδα μικρότερες δυσκολίες. Σωστά. Και μένει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια, η οποία και αυτός προσπαθεί να βγει, ας πούμε, μέσα από το βυθό. Και όπως φαίνεται, είναι στο προς τα πάνω. Δηλαδή, κολυμπάει προς τα πάνω. Τώρα, αν βγει και όχι, το γνωρίζουν πιο καλά αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι κολυμπάει προς τα πάνω. Ενώ οι άλλοι παλεύουν να αρχίσουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω ακόμα. Δεν είναι στη φάση προς τα πάνω, νομίζω, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Έχει ένα δύσκολο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν το λέω και εγώ, το λένε και τα δεδομένα. Έτσι είναι. Δηλαδή, ναι, έτσι. Όταν έχει πλέξει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Ή τέλος πάντων πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει πρόβλημα. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια θέματα, ας πούμε, με την Επιτροπή. Άρα είναι πιο ξεκάθαρο το θέμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έχει θέμα με την τύχη του πάντως, γιατί έχει πολλούς τραυματίες τώρα αυτές τις μέρες και παίζει ένα δύσκολο μάτι στην Πάτρα. Σίγουρα το να μιλάμε για τους τραυματίες σε μια. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει γεμάτο ρόστερ και γι' αυτό το λόγο έχει γεμάτο ρόστερ. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα γεμάτο ρόστερ με παίκτες. Μπορεί να ανταπεξέλθει ενδεχομένως σε κάποιους τραυματισμούς. Ας σκεφτούμε παράδειγμα η Πάτρα η οποία πήγε να παίξει με το Περιστέρι και δεν ήταν ο Κόλμαν. Σωστά. Είχε έναν παίκτη που μόλις ήρθε με ένα μάτς, ο Ψηλός και ο κοντός ο Ντέον Γκρίφιν και αυτός είχε ένα μάτς. Εκεί είχαν τους παίκτες που μόλις ήρθαν και ήταν τραυματίας. Η Πάτρα δεν μπορεί να τα αντέξει αυτό όμως εύκολα. Ο ΠΑΟΚ είναι φτιαγμένος για να αντέξει τέτοια προβλήματα. Θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι έχω και ένα βαθύ ρόστερ σε σχέση με τις Φάτρας. Σίγουρα τώρα πέσανε πολλά μαζεμένα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ότι θα πάει και θα χάσει και το μάτς, παράδειγμα. Μια άλλη ομάδα ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσα πολλά προβλήματα. Τώρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που μιλάς, στο αγωνιστικό καθαρά κομμάτι, η Πάτρα θεωρώ ότι έχει κάνει όλες τις νίκες σωστές. Στην έδρα της έχει κερδίσει την έδρα της στην ΑΕΚ, έχει κερδίσει στην έδρα της τον Ιωνικό. Σωστά. Έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δηλαδή και ο Άσος που έχει κάνει με την ΑΕΚ, που είναι μια νίκη εκτός του προγράμματος για μια τέτοια ομάδα. Και φυσικά το διπλό που έχει βγάλει μέσα στον Ηρακλή, που ο Ηρακλής δεν περνάει κάποιος εύκολα τον Ηρακλή, ό,τι και να είναι, ή κάνει μια τέτοια ομάδα, θεωρώ ότι έχει κάνει τις δύο σωστές νίκες αυτή τη στιγμή. Για αυτούς που δεν ξέρουν, η Πάτρα είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, αλλαγή προσώπου εντός με εκτός έδρας και θα σου πω το πιο απλό στατιστικό, ότι είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα ανακατοχή στα εντός έδρας και είναι η δεύτερη χειρότερη άμυνα ανακατοχή στα εκτός έδρας. Δηλαδή εντός έδρας δεν τρώει καλά και με τίποτα, κρατάει τους άλλους χαμηλά και μάλιστα τους οδηγεί σε πάρα πολλά τρίποντα γενικά τους αντιπάλους με σχεδόν ένα πολύ ψηλό νούμερο. Εκτός έδρας είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία σουτάρει ελάχιστα τρίποντα στο πρωτάθλημα. Έχει ένα μέτριο ποσοστό με ελάχιστα τρίποντα. Άρα ένα κομμάτι του παιχνιδιού είναι μια κλειστή άμυνα ή μια άμυνα με πολλά κόλπα κτλ. Που σου δίνει σε ένα βαθμό το τρίποντο το οποίο εσύ δεν θες να πάρεις. Mm-hmm. Κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει επίθεση, γιατί το φετινό καλό χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η επίθεση. Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ που έχουν προπονητές αμυντικογενείς έχουν πολύ χαμηλά αμυντικά στάνταρ φέτος, για την ώρα τουλάχιστον. Ναι. Οπότε το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να πάει με μια ομάδα φέτος που φημίζεται για την επίθεση φέτος τουλάχιστον για την ώρα. Να πάει και να βρει επίθεση σε μια έδρα η οποία μέχρι τώρα σταματάει τους αντιπάλους. Η απουσία του Γκρίφιν δεν θα παίξει ρόλο, η πιθανή απουσία του Γκρίφιν, γιατί λένε ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες. Βέβαια θα παίξει ρόλο αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά ο Γκρίφιν και ο Λάβ είναι οι δύο κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ. Παίξαν κάποια μας μαζί. Μαζί δεν έχουν βρεθεί, αλλά έδειξε ο Λάβ πόσο σημαντική ήταν η απουσία του όταν σταματήθηκε, ας πούμε, ο Γκρίφιν στο προηγούμενο με τη Λάρισα. Ο Λάβ έβαλε τα μεγάλα γαλάθια. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ να κλειδώσει το μάτς. Ναι. Όσο έλειπε ο Λαβ, η δουλειά αυτή την έκανε ο Γκρίφιν. Είναι οι δύο
σαφώς πιο κομβικοί παίκτες. Απ' την άλλη όμως δεν έχει και τον κανέναν από πίσω. Έχει παίκτες από πίσω όπως είναι ο Τολιόπουλος, έχει πάρει τον Μάνταρη, ο οποίος είναι ένας παίκτης ευγνωσμένης αξίας. Δηλαδή, θέλω να πω, λείπει ένας παίκτης, ας πούμε, έχει προσθέσει όμως τον Μάνταρη μέσα και νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος είναι ένα πολύ αξιόλογος παίκτης, ο οποίος η σκιά του Γκρίφιν και του Λαβ δεν έχει τις ευκαιρίες που όσο ήταν αυτή, αλλά στο μάζι με τη Λάρισα και αυτός έδειξε ότι όταν του δοθεί η ευκαιρία, έχει και αυτός τη στόφα, το πούμε έτσι, να βοηθήσει την επίθεση να πάρει κάποια σου και να τα βάλει. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Τολιόπουλος. Εγώ το μ' αρέσει αρκετά ο Τολιόπουλος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Απλά και αυτός είναι δύσκολο. Όταν έχει τόσους πολλούς παίκτες, δεν μπορούν όλοι εύκολα να βρουν τη μία και το ρυθμό που πρέπει. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει αυτό που λέμε καλό ονόμενο τσαμπουκά. Έχει δηλαδή διάθεση να παίξει και ταλέντο φυσικά. Έτσι, και ταλέντο. Μια που είπατε για τις νίκες. Νομίζω το τρίποντο που έβγαλε στο Ιβανόφιο. Ναι, βέβαια. Το τρίποντο που έβγαλε στα τελευταία δύο λεπτά δείχνει ποιος είναι ο παίκτης. Ναι. Μια που είπατε για τις νίκες που πρέπει να κάνει και ο Άρης έχει κάνει νίκες που είναι και εκτός προγράμματος και πέρα βέβαια από το γεγονός της πιθανότητας αφαίρεσης βαθμών έχει κάνει και αυτός ας πούμε ένα καλό ξεκίνημα θα έλεγα, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον Προμηθέα, έτσι. Ναι, πάντα αυτό που λέω ξέρεις είναι ότι το δύσκολο πάντα είναι να κάνεις το εύκολο στον αθλητισμό. Δηλαδή το αυτονόητο. Ναι. Το να κερδίσω τον Παναθηναϊκό στην έδρα μου ή την Πάτρα εκτός έδρας είναι δύο νίκες οι οποίες σαφώς και είναι μεγάλες νίκες. Αλλά λέω εγώ το να κερδίσω στην έδρα μου τον Ηρακλή ή ξέρω εγώ ομάδες οι οποίες είναι στο Βεληνικές μου ή να πάρω τον Ιωνικό στην έδρα μου. Εννοώ ανάλογα με τους στόχους που θέτει μια ομάδα, έτσι. Είναι διπλές νίκες αυτές πάντα. Δηλαδή αν σου πει κάποιος άσε την νίκη με τον Παναθηναϊκό και φέρε μου την νίκη, λέω εγώ με τον Ιωνικό μέσα ή με μια ομάδα που είναι εκεί κάτω, θα πει προφανώς θα προτιμήσεις να έχει διπλή νίκη, ας πούμε. Οπότε σε αυτή τη λογική ο Άρης έχει κάνει δύο καλές νίκες με τον Προμηθέα και τον Παναθηναϊκό εκτός προγράμματος. Έχασε την έδρα του από το Λάβριο, που ήταν μια κακή ήττα. Και έχασε και την έδρα του και από τον Κολοσσό. Και από τον Κολοσσό. Δηλαδή δύο μάτς τα οποία θεωρητικά είναι από τα δύο μπορεί. Και κάπου εκεί τώρα λες, ας πούμε, εντάξει, είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται στην επίθεση. Προσπαθεί να καλύψει το ευθετικό της, το πούμε, την έλλειψη ταλέντου. Προσπαθούσε να την καλύψουν με τρέξιμο. Είναι από τις ομάδες που σουτάρουν τα περισσότερα τρίποντα στον εφικασμό στα πρώτα μάτς που θα φύγουν. Δηλαδή πολλά τρίποντα στα πρώτα 4 με 5 δευτερόλεπτα. Προσπαθούν να καλύψουν το handicap του ταλέντου με τρέξιμο, ας πούμε, και σκορ. Το καταφέρανε σε ένα βαθμό. Ύστερα το αμυντικό handicap σε διάφορα σχήματα μέσα στην Πάτρα με πολλές ζώνες, με πολλά κόλπα, ας πούμε, τα οποία με τέτοιες εκπλήξεις. Έχω συνεργαστεί με τον coach, είναι ένα coach που δουλεύει το παιχνίδι. Αυτό τώρα θα έλεγα, ναι. Ναι, το δουλεύει το παιχνίδι πολύ σωστά, τα σκέφτεται όλα αυτά εδώ πέρα. Έχει καταφέρει μια ομάδα η οποία είναι, εντάξει, είχε δυσκολίες, ελπίζεις ακόμα, δηλαδή η ομάδα είναι σε κατάσταση που ελπίζεις, αγωνιστικά εννοώ. Η προσθήκη του Κέλλιν θεωρώ ήταν πολύ, πολύ σημαντική. Σημαντική, τους βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή μια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες συστητικές, καλείται να παίξει. Έπαιξε στην έδρα με τον Ηρακλή, είδαμε τις δυσκολίες που είχε στο σκοράρισμα. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά με τον Ηρακλή τους ξελάσπωσε ο ασθενήτος παράγοντας. Ποιος ήταν ο ασθενήτος παράγοντας? Ο Κλόμπουτσαρ. Έτσι. Βγήκε δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μόλις ήρθε και έβαλε 15 πόντους. Ωραία, έσωσε ένα μάτς στο σκοράρισμα με τον ένα. Ένα μάτς που ήταν και χαμένο έτσι, γιατί με αυτά που λέμε τώρα όλα μαζί, είχαν 6 πόντους και ένα λεπτό. Έτσι. Λίγο να χάσει. Έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αν παίξει ο Όλιβερ ή όχι. Και σε τι κατάσταση είναι ο Όλιβερ είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Περιστέρι είναι ακόμα πιο καλή ομάδα, ας πούμε, από τον Ηρακλή. Έχει βγάλει ήδη δύο διπλά στη Θεσσαλονίκη. Δύσκολα, εύκολα τα πήρε. Σωστά. Οπότε θεωρώ ότι αν θα είναι ο Όλιβερ ή όχι ο Χάλαν, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν δεν είναι ο Χάλαν, πώς θα βρει σκορ. Γιατί εντάξει, όσο και να παίζει άμυνα, δεν μπορεί να λήξει 49-50 το σκορ. 50-49 ή 51-50, πρέπει να βάλει κάτι, ας πούμε. Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό, κατά πόσο αν ο Κλόμπουτσαρ κρατήσει το επιθετικό του στάνταρ που δεν είναι χαρακτηριστικό του παίκτη, δεν είναι, να παίρνει αβαζί κοσάρικα. Έτσι. Ναι, εκεί νομίζω θα κριθεί πολύ. Τι επίθεση θα βρει ο Άρης. Και ίσως επίθεση μέσα από την άμυνα, δηλαδή με κλεψίματα, με τέτοια πράγματα, να κλέψει και να βάλει εύκολα καλάθια. Γιατί στο σετ παιχνίδι θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί, ειδικά με μια ομάδα όπως είναι το Περιστέρι. Έτσι. Για τον Ηρακλή υπάρχει νότα αισιοδοξίας. Τώρα έφερε ένα παίκτη ψηλό, έχει πολλά ζητήματα, έχει θέματα και εξωαγωνιστικά, έχει και κακή παρουσία σε ορισμένα παιχνίδια. Υπάρχει μια διάθεση πάντως να παλέψει. Παίζει τώρα δύσκολο μάτι στον Κολοσσό που είναι από τις ομάδες, δεν θέλω να πω αποκάλυψη, αλλά είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία της φέτος. Άρα...
κοιτάξτε, ο Κολοσσός είναι αυτή τη στιγμή για μένα η έκπληξη του πρωταθλήματος. Ναι. Που δεν είναι έκπληξη, αλλά τέλος πάντων. Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια ομάδα η οποία, όπως το λέω και μου αρέσει να το λέω, είναι με λίγα κάνει πολλά. Εντάξει, σίγουρα ο Κολοσσός είναι μια ομάδα που δεν έχει άγχος, έτσι. Σωστό. Δηλαδή, χάσεις, κερδίσεις. Καμία πίεση. Υπάρχει, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία πίεση. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει όμως να τα βγάλουμε και το αποτέλεσμα. Εντάξει, οι άνθρωποι κερδίζουν, έτσι. Τώρα, είναι μια ομάδα η οποία είναι η τρίτη ομάδα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα που πετυχαίνει καλάθια με assist. Δηλαδή τα καλάθια που βάζει είναι από assist. Ενώ παράδειγμα ο Άρης που λέμε στην προκειμένη είναι η προτελευταία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Άρης όταν σκοράρει με προσωπικές ενέργειες. Με προσωπικές ενέργειες. Δεν το λέω σαν κακό. Ναι. Δεν το λέω σαν καλό ή κακό. Το λέω σαν ένα χαρακτηριστικό. Έτσι. Τι θα πει αυτό? Ότι είναι ένα σύνολο Κολοσσός. Δεν θα πας εκεί να παίξεις με τον Πότ ή με τον Μομίροφ ή με τον έναν ή με τον άλλον. Είναι μια ομάδα η οποία συνολικά σαν ομάδα καταφέρνει και σκοράρει. Βρίσκει πόντους γιατί μοιράζουν την μπάλα, παίζουν όπως πρέπει να παίξουν το παιχνίδι. Ο Ηρακλής από την άλλη δεν έχει αυτή τη στιγμή σταθερά. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για ποιο είναι το στυλ του Ηρακλή. Γιατί έχει ένα καινούριο προπονητή, ο οποίος έπαιξε ένα μάτς με δύο προπονήσεις. Ναι. Έχει μείον κάποιους ξένους. Σωστά. Και έχει ένα καινούριο ξένο που μόλις ήρθε προχθές. Τι να πω τώρα, τι να πω. Είναι μια ομάδα που μοιράζει την μπάλα οτιδήποτε. Θα δούμε τι είναι τώρα την Κυριακή. Αυτό λέω. Θα είναι δηλαδή, είναι λίγο κίντερ έκπληξη τώρα τι θα εμφανίσει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής όμως είναι και Ηρακλής, έτσι. Μπορεί να πάει εκεί, έχει το μέγεθος ο Ηρακλής να πάει. Δηλαδή η φανέλα παίζει ένα ρόλο, ό,τι και να λέμε. Σίγουρα. Δηλαδή όσα προβλήματα και αν έχεις, είσαι Ηρακλής. Μπορεί να πας εκεί και ξαφνικά, γιατί και απ' την άλλη ο Κολοσσός έχει πίεση αποτελέσματος. Είναι ένα αποτέλεσμα που τώρα που συζητάμε εγώ και εσύ λέμε ότι το κερδίσει ο Ηρακλής. Περισσότερο το κερδίσει ο Κολοσσός. Άρα αυτό βάζει μια έξτρα πίεση. Σωστά. Στον βέβαια. Να κερδίσει ένα παιχνίδι που δεν υπολογίζει τον Ηρακλή. Αν μπει μέσα ο Ντάγκλας. Ο Ντάγκλας. Και ο Τέιλορ και όλοι αυτοί και ξαφνικά αρχίζουν και βάζουν τα τρίποντα, λέω εγώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Και βάλουν μια πίεση στον Κολοσσό. Δεν είναι αποκλείεται να. Εγώ δεν αποκλείω δηλαδή να βγει το διπλό. Αλλά αν πρέπει να το κοιτάξουμε ρεαλιστικά με τα δεδομένα που έχουμε, ας πούμε, λογικά είναι το παιχνίδι για τον Κολοσσό να το χάσει. Να το αφήσει ο Κολοσσός να το χάσει. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτές οι ομάδες στηρίζονται και στους ξένους και ο Ηρακλής έχει κέλυμα στους ξένους. Είναι μείον δύο. Μείον δύο παίκτες είναι πάλι. Μπράβο. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για μια ομάδα. Δηλαδή να πηγαίνει, να παίζει, να παίζει, γιατί είναι δύο ξένους. Είναι υποτίθεται η δύναμή σου. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Το μείον δύο γιατί το λες? Κάτσε, ο ένας είναι. Έφυγε ο Ντάνιελς, ο Τέρνερ και ο Λίντς και ήρθε ο Γκάρετ. Ναι. Ναι, άρα και ο τρίτος που βάζει ήρθε προχθές. Άρα πας με μείον τρεις. Με μείον τρεις ουσιαστικά, ναι. Ο άλλος ήρθε προχθές. Δηλαδή επειδή ήρθε προχθές, τον υπολογίζει αυτό να. Χθες, ούτε καν προχθές. Χθες έκανε προπόνηση πρώτη. Χθες ήρθε. Αλλά ναι. Με μία προπόνηση με μία τον υπολογίζει αυτό να. Δηλαδή, άρα πας με μείον τρεις ξένους. Ναι. Αυτό είναι μια δυσκολία. Είναι μια δυσκολία. Πράγματι. Να δούμε. Ναι, βέβαια, τι. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Δηλαδή να πηγαίνεις μετά από δύο εβδομάδες και να παίζεις με μείον τρεις ξένους. Εντάξει, είναι μια δυσκολία. Για να δούμε. Κότς, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ήταν άκρος μπασκετική. Μας ενημέρωσες, μας βοήθησες να καταλάβουμε λίγο τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας.